συμμετοχή του σωματείου στην απεργία της Γεσία ΔΔΔ. Σαφέστατα. Συμμετέχει και ο Σπάρτακος μαζί με τη ΓΕΝΟΠ. Όλοι μαζί θα πρέπει να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε και εμείς εδώ. Εμείς το παντρεύουμε και με την απολυνητοποίηση και θέλουμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι μαζί με την κοινωνία ενώνουν τις δυνάμεις τους και στέλνουν ένα μήνυμα ότι η πολιτική της απολυνητοποίησης είναι καταστροφική για τον τόπο μας και κατ' επέκταση για την πατρίδα μας. Η χρονική στιγμή είναι κρίσιμη για το συνδικάτο, γενικότερα για το συνδικαλιστικό κίνημα της περιοχής ό,τι αφορά τους εργαζόμενους της ΔΕΗ. Είναι δύσκολη, είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά νομίζω ότι το συνδικάτο έχει παλέψει και άλλες φορές και άλλες δύσκολες καταστάσεις και έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι και αυτή τη φορά, αν είμαστε, το τονίζω όμως όλοι μαζί, οι εργαζόμενοι, οι πολίτες, αλλά και οι φορείς, επιτέλους θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, νομίζω ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα αποτρέψουμε, κάποια πράγματα μπορούμε να τα αλλάξουμε και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η κεντρική συγκέντρωση στην Κοζάνη. Θα έχει συγκεντρώσει στην Κοζάνη το πρωί και στη Φλόρινα, εκεί θα είμαστε όλοι. Συμμετέχουμε στην απόφαση για απεργία της ΓΕΣΕ πρώτον, δεύτερον της ΓΕΝΟΠ και με απόφαση του Σπάρτακος να μπει και σε αυτόν τον αγώνα καταδεικνύοντας την αγωνιστική του διάθεση για να φέρει εις πέρας όσο μπορεί καλύτερα τα δύσκολα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας. Πάντα μας αφορά η ακρίβεια και η μισθή, αυτό που διαπραγματεύεται η ΓΕΣΕ. Προφανώς η ΓΕΝΟΠ με τη δική μας ατζέντα για το ζήτημα της απολυνητοποίησης, όπου εκεί θα δώσουμε και εμείς το βάρος μας. Ήδη μας χτυπάει την πόρτα. 31 του μηνός Δεκεμβρίου η λειτουργία του ΑΕΣ Μελίτης, σύμφωνα με τις εξαγγελμένες αποφάσεις της διοίκησης, θα σταματήσει τη λειτουργία της. Τα έχουμε ξαναπεί, νομίζω. Το πρόγραμμα εθελοντικής εξόδου έχει ήδη κοινοποιηθεί στους εργαζόμενους και αναμένεται να αποφασίσουν το τι θα πράξουν. Την Τετάρτη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι θα ανακαλέσουμε από την συχνότητά σας όλους τους εργαζόμενους. Η κύρια συγκέντρωση θα γίνει στη Φλόρινα το απόγευμα της Τετάρτης στις 5 η ώρα στην κεντρική πλατεία στα Κανόνια, όπου εκεί θα διατρανώσουμε την αντίδρασή μας για το ζήτημα της απολιγνητοποίησης, της βίαιης απολιγνητοποίησης. Ό,τι έχουμε πει μέχρι στιγμής ισχύουν, οι αποφάσεις του συνδικάτου είναι σταθερές, δεν έχουν αλλάξει. Περιμένουμε από τους διοικούντες να ενσκύψουν, διότι για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι όταν χρειάζεται, ο λιγνίτης είναι αυτός που βγάζει την πατρίδα ασπροπρόσωπη. Απολιγνητοποίηση συνεχίζει να απασχολεί τους εργαζόμενους, συμμετοχή στην απεργία και κεντρική εκδήλωση στη Φλόρινα. Φυσικά και συνεχίζει να απασχολεί. Ο Σπάρτακος στηρίζει την απεργία της ΓΕΣΕΕ που θα γίνει στις 20 Νοέμβρη μεθαύριο. Θα μαζευτούμε εκεί. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ενάντια και στηρίζουμε τη ΓΕΣΕΕ σε αυτά που λέει για την απεργία που θα γίνει. Η ακρίβεια έχει ξεφύγει. Δεν είναι μόνο το λάδι, τα ενίκια κτλ. Τα εργασιακά φθήνουν. Καλά είναι να προστατεύεται ο εργαζόμενος ακόμα περισσότερο. Συλλογικές συμβάσεις θέλουμε. Και θα είμαστε εκεί να το δείξουμε. Μου δίνετε την ευκαιρία να καλέσω όλους τους εργαζόμενους και όλους τους πολίτες 5 ώρα το απόγευμα στην πόλη της Φλόρινας να φωνάξουμε όλοι μαζί, να δείξουμε την αντίθεσή μας στην πολιτική της απολυνητοποίησης, στην πολιτική που καταστρέφει τον τόπο, στην πολιτική που ερημοποιεί τον τόπο, στην πολιτική που στέλνει τα παιδιά μας σε άλλους τόπους. Έχει να κάνει και με το κλείσιμο του ΑΕΣ Μελίτης και με το τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι με την ανάγκη να δημιουργηθούν θέσεις εδώ στην περιοχή. Σαφέστατα και παίζει και αυτό το ρόλο του. Ο σταθμός ο ΑΕΣ Μελίτης κλείνει 31 Δεκεμβρίου. Είναι ο δεύτερος πιο σύγχρονος λιγνητικός σταθμός στην Ελλάδα. Κλείνει ο συγκεκριμένος σταθμός και την ίδια ώρα εμείς στέλνουμε το δικό μας εγχώριο καύσιμο το λιγνίτη στα διπλανά Σκόπια και εισάγουμε ενέργεια από εκεί και τους ρήπους μαζί. Νομίζω ότι αυτά είναι θέματα πολύ σοβαρά τα οποία θα πρέπει να τα ξαναεξετάσει η κυβέρνηση για να αλλάξει αυτή την πολιτική, όπως σας είπα και πριν, που είναι καταστροφική για τον τόπο μας και κατ' επέκταση για την πατρίδα μας. Δεν είναι στρεβλή η κατάσταση στο να κλείνει ο ΑΕΣ Μελίτης, να μεταφέρεται ο λιγνίτης στα γειτονικά Σκόπια και να αγοράζεται η ενέργεια που παράγονται από εκεί σε ένα ρηπογόνο εργοστάσιο που υπάρχει σε μικρή απόσταση που ρυπαίνει τελικά την περιοχή της Φλόρινας? Η λέξη στρεβλή μπορεί να θεωρηθεί και χαμηλής, μπορεί να βάλουμε και μια ακόμα με περισσότερη ένταση λέξη. Ναι, υπάρχει στρέβλωση σοβαρή. Τα έχουμε πει αυτά, είπαμε όμως, είμαστε υπό της
οδηγίες της Ευρώπης, είμαστε υπό τις αποφάσεις των κυβερνήσεων γενικώς. Και εδώ μία παρένθεση, η οποία πρέπει να τη θυμίζουμε νομίζω αρκετά συχνά. Άπαντες που κυβέρνησαν τον τόπο συμφωνούν στην απολιγνητοποίηση. Άπαντες συμφωνούν. Διαφωνούν με τον τρόπο που γίνεται. Αν γίνεται αργά, αν γίνεται γρήγορα ή οτιδήποτε άλλο. Κανείς δεν κοιτάει το ζήτημα της ενέργειας σε σχέση με την ασφάλεια που παρέχει το εσωτερικό καύσιμο, το εγχώριο καύσιμο λιγνίτης. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το ζήτημα της τιμής. Προφανώς, όταν θεί η ώρα και ακριβήνουν, μετά αρχίζουν οι επιπτώσεις από το λαό. Όλα αυτά θα σκεφτούν αυτοί που κυβερνούν. Εμείς είμαστε εδώ για να πράξουμε το καθήκον μας. Καλούμε λοιπόν για ακόμα μια φορά όλον τον κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας να έρθει κοντά στα συνδικάτα, να έρθει να διαμαρτυρηθούμε για αυτήν την βίαιη μετάσταση της χώρας μας από το μείγμα καυσίμου για να φύγει ο λιγνίτης. Πρέπει να το ξανασκεφτούν οι κυβερνώντες. Έχουμε περιθώρια, υπάρχουν προτάσεις από τα συνδικάτα, έχουν κατατεθεί πολλές φορές. Για ακόμα μία φορά, εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας και περιμένουμε όλους τους φίλους, τους συναδέλφους, τους συμπολίτες να μας συνδράμουν.